αυτά τα δεδομένα που αφορούν και στα εγχώρια και στα εισαγόμενα κρούσματα και την πολιτική που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως αυτές που παρακολουθούμε τις τελευταίες 2-3 ημέρες, που έχουν να κάνουν με τους διοργανωτές εκδηλώσεων, δεξιώσεων, γάμους κτλ. Έλενα Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή σας μέρα, γιατί είναι και η κυρία Κολλιού εκεί. Σας καλωσορίζω και τις δύο. Ακριβώς, Ονούφριο. Βρισκόμαστε στη δημοσιογραφική εστία εδώ που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επιδημιολογικής ομάδας με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέροφ Νεοφύτου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συνάντηση, Ονούφριε, όπου συζητήθηκε η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην Κύπρο, με τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου να δράσει την ευκαιρία για να ευχαριστήσει τόσο την επιδημιολογική ομάδα. Έδωσε τις ευχαριστίες του προς όλους και στον καθένα ξεχωριστά και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ειδικότερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και στην επιδημιολογική ομάδα που κατέβαλαν όλες τις προσπάθειες ώστε η Κύπρος να καταφέρει να εξέλθει, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, από την κρίση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες λοιπόν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Καταφέραμε με την βοήθεια των επιδημιολόγων, οι οποίοι είναι ικανότατοι, ανέφερε ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου, να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Χωρίς αυτούς δεν θα τα καταφέρναμε. Τις ευχαριστίες βεβαίως έδωσαν και οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι ωστόσο είπαν ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, αυτό είναι γνωστό, Ονούφριε, καθώς δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη ημέρα. Και συμφώνησαν όλοι σε κάτι, Ονούφριε, ότι στην προκειμένη περίπτωση ακόμη και η αντιπολίτευση βρισκόταν στο πλευρό της κυβέρνησης, με όποιες ενέργειες έλαμβανε η κυβέρνηση, βρισκόταν και η αντιπολίτευση χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις. Στο τέλος, να σου πω ότι δόθησαν και συμβολικά δώρα, Ονούφριε, στον καθένα ξεχωριστά. Είναι ένα πιαντάκι με δύο μέλισσες, οι οποίες μαζεύουν το μέλι. Είναι καθαρά συμβολικό το δώρο. Ναι. Είναι όλες αυτές οι προσπάθειες που καταβλήθησαν το τελευταίο διάστημα. Φαντάζομαι θα έχει να κάνει κυρία... αυτό, επειδή αναφέρθηκε στο συμβολισμό. Οι μέλισσες είναι εργάτριες και μάλιστα δουλεύουν σκληρά για την συλλογή του μελιού, ναι, για όλη την διαδικασία. Για αυτό και τα μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, τα οποία εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα εντατικά για την ενημέρωση, καταθέτοντας τις εισηγήσεις και τα υπόλοιπα, έχουν τύχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση για τις προσπάθειές τους. Οπότε γίνεται και αυτός ο παραλληλισμός. Φαντάζομαι τώρα, λέω. Ακριβώς, Ονούφρι, έτσι είναι. Να σου πω ότι μαζί μας είναι η κυρία Κολλιού, όπως μπορείτε να δείτε, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας. Κυρία Κολλιού, καλή σας μέρα. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε εδώ η συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εσείς πώς αποτιμάτε μέχρι στιγμής την όλη κατάσταση στην Κύπρο? Ναι. Αν το πρώτα, ναι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής πήγαμε πολύ καλά. Είναι κάτι οφθαλμοφανές εξαλλού. Ο κόσμος, το σημαντικό είναι ότι συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά ο κόσμος και ξεπεράσαμε την πρώτη φάση, η οποία ήταν αρκετά σκληρή, με τις ελάχιστες απώλειες, δηλαδή με ελάχιστους θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες, και όχι σημαντικά απώλειες κοινωνικά και άλλα αγαθά. Βέβαια, στήχησαν αυτό το πράγμα στη δημοκρατία, όπως αντιλαμβανόμαστε, στήχησε στον κάθε έναν από εμάς. Και γι' αυτόν τον λόγο σιγά σιγά και επιτρέπουσα στις επιδημιολογικής κατάστασης άρχισε η αποκλιμάκωση των μέτρων, την οποία βιώνουμε σήμερα και η οποία σιγά σιγά γίνεται ακόμα όλο ένα και πιο καλή, πιο ελεύθερη. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Έχουμε μπροστά μας ακόμα πολύ δρόμο δυστυχώς να διανύσουμε. Αυτή τη στιγμή ειδικά βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση, γιατί ανοίγουν οι εισαγωγές, άνοιξαν ήδη και όσον πάνε και αυξάνουν οι επιβάτες και οι εισαγωγές στην Κύπρο από διάφορες χώρες. Επομένως, δεν θα πρέπει να είμαστε χαλαροί. Θα πρέπει τουλάχιστον τα μέτρα προσωπικής προστασίας μας να τα τηρούμε, να συνεχίσουμε. Δηλαδή, τη μάσκα σε συνοστισμένους χώρους, κλειστούς, καλούς αερισμούς στον χώρο στους οποίους βρισκόμαστε και διακινούμαστε και αντισηψία των χεριών. Είναι απλοί κανόνες που πρέπει να μας μείνουν βίωμα δυστυχώς και να μην τους αλλάξουμε. Όπως είπατε και εσείς, η εικόνα της Κύπρου είναι πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από πλευράς κυρίως των επαγγελματιών δεξιώσεων, καθώς θεωρούσαν ότι 1η Σεπτεμβρίου θα επαναλειτουργούσαν ουσιαστικά και θα μπορούσαν να γίνουν γάμοι, βαφτίσεις με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στις συναθρήσεις. Ωστόσο, υπήρξε αλλαγή στην ημερομηνία.
Ναι, βέβαια αυτό που παραπάνω πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δεν είχαμε εμπλακεί εμείς στην διαδικασία αυτή. Έχουμε δώσει τις εισηγήσεις μας, αλλά όχι για τον μέγιστο αριθμό ανθρώπων. Αυτό είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου Υγείας. Επομένως, οι επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες δεξιώσεων, θα πρέπει να συζητούμε με το Υπουργείο. Εκείνο όμως που το οποίο θέλω να πω είναι ότι ήδη από τις 22 του Αυγούστου θα επιτρέπεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ατόμων σε δεξιώσεις, αλλά όχι σε εστίαση. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά από την προηγούμενη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα υπόλοιπα θα πρέπει να συζητηθούν. Έχουμε στα χέρια μας, σαν ομάδα επιδημιολογική, τους κανονισμούς που εξέδωσε η Ένωση, η Ομοσπονδία τέλος πάντων επαγγελματιών δεξιώσεων, και τους επεξεργαζόμαστε τώρα για να μπορέσουμε να δημιουργηθούν οδηγίες για το πώς θα γίνονται αυτά τα θέματα. Υπήρξε έτσι και μια σύγχυση όσον αφορά πέραν από τον αριθμό για τις συναθρήσεις, στους γάμους και στις βαπτίσεις και για το χαιρέτισμα. Δεν ξέρω κατά πόσον είστε στην ενημερίση. Εντάξει, αυτό ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Θα μπει μέσα στις οδηγίες οι οποίες θα ισχύουν για τις δεξιώσεις και αυτά τα συναντήσεις. Έλενα, ρώτησε λίγο την κυρία Κονιού για το κρούσμα σε ειδικευόμενο γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Όχι, δεν σε άκουσε. Ρώτησε, σε παρακαλώ, την κυρία Κονιού για το κρούσμα σε ειδικευόμενο γιατρό στο Νοσοκομείο Λευκοσίας, εάν πρέπει να ανησυχήσει ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν άλλα κρούσματα. Ένα κρούσμα σε γιατρό στο Νοσοκομείο Λευκοσίας, κατά πόσον αυτό σας ανησυχεί εσάς, γιατί ήταν. Ο γιατρός έρχεται συνεχώς σε επαφή με πολύ κόσμο. Μας ανησυχεί βέβαια το να υπάρχουν κρούσματα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί οπωσδήποτε οι ασθενείς είναι πολύ ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού και από την άλλη ούτε οι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να αρρωστούν, γιατί πρέπει να μείνουν εκεί να περιθάλψουν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ήδη υπάρχουν κανονισμοί μέσα στα νοσοκομεία για τη μάσκα. Δηλαδή ο γιατρός δεν πλησιάζει ασθενή χωρίς να φοράει μάσκα. Επομένως πιστεύω ότι ο κίνδυνος για μετάδοση στους ασθενείς είναι πολύ μειωμένος, εφόσον ήδη τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι αρκετά αυστηρά. Το θέμα είναι να λαμβάνονται και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ακόμα και στη φάση που θα μιλήσω με τον συνάδελφό μου, θα πρέπει να βάζω μάσκα μέσα στο νοσοκομείο. Είναι ξεκάθαροι κανονισμοί. Έχουν βγει εδώ και σχεδόν 2 μήνες. Έχουν αποδώσει πάρα πολύ, διότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να έχουμε περιστατικά μέσα στα νοσοκομεία και νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουν αυτοί οι κανόνες. Δεν συντρέχει ουσιαστικά λόγω ανησυχίας. Να σας πω όμως ότι βλέπουμε και στις συναθρήσεις έξω στα καταστήματα πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Ουσιαστικά δεν τηρούν τα μέτρα. Υπάρχει φόβος πισωγυρίσματος, γιατί βλέπουμε ότι ανοίξαμε και τα σύνορα και στις γύρω χώρες από τις οποίες δεχόμαστε τουρίστες. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, κύριε Κολλιού. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς διαπιστώνω και εγώ όταν πάω έξω στα καταστήματα ή στα εστιατόρια. Βλέπω ότι έχουν χαλαρώσει δυστυχώς. Δεν προσέχει ο κόσμος. Είμαστε βέβαια τυχεροί, γιατί δεν φαίνεται να έχουμε πολύ νιό στην κοινότητα μας αυτή τη στιγμή. Αλλά συνεχώς μας έρχονται καινούργια περιστατικά. Δηλαδή και από το εξωτερικό. Τελευταίως είχαμε και τους μετανάστες οι οποίοι μας ήρθαν. Έχουν ανοίξει και τα οδοφράγματα. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να μην είμαστε σε αυτή την καλή κατάσταση για πολύ καιρό ακόμα. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, ώστε να έχουμε τον ιό στον τόπο μας. Δεν έχει φύγει ο ιός από εδώ. Και είναι κρίμα πραγματικά να χαλαρώνουμε. Υπάρχει περίπτωση να κλείσουν ξανά τα αεροδρόμια σε περίπτωση που αυξηθούν τα κρούσματα στις χώρες από τις οποίες δεχόμαστε τουρίστες? Νομίζω θα γίνει επιλογή των χωρών πλέον. Η ανακατανομή των χωρών σε κατηγορίες γίνεται κάθε εβδομάδα, όπως γνωρίζουμε. Ήδη σήμερα έχουν αλλάξει πάλι οι χώρες. Επομένως, να αποκλειστούν εντελώς όχι, γιατί πάντα θα υπάρχουν χώρες με καλή επιδημιολογική εικόνα. Αλλά σίγουρα κάποιες άλλες θα μπαίνουν από την Α στη Β ή από τη Β στη Γ. Επομένως, νομίζω ότι είναι καλός ο έλεγχος τον οποίο κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Λαμβάνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Νομίζω μέχρι στιγμής θα πάμε καλά. Από εκεί και πέρα, το μέλλον θα δείξει τι θα μας έρθει από το εξωτερικό άλλο. Σε περίπτωση πισωγυρίσματος, κύριε Κολλιού, ενδεχομένως να επιστρέψουμε πίσω στα ολικό lockdown ή θα ληφθούν περαιτέρω διαφορετικά μέτρα? Το έχετε συζητήσει αυτό? Κοιτάξτε, για καθολικό lockdown δεν νομίζω ότι συζητείται σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον. Εκείνο το οποίο πιθανώς να γίνει είναι
τοπικά lockdown, ας το πούμε. Δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχει μια συρροή περιστατικών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε υποθέτω ότι θα περιοριστούν εκεί στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δεν νομίζω ότι πάμε για καθολικό lockdown. Προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να αποφευχτεί τέτοιο σενάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είχαμε αναφέρει προηγουμένως ότι έχει επικαιροποιηθεί και ο κατάλογος των χωρών από τις οποίες έχετε επιβάτες ουσιαστικά. Υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την Σερβία και την κατηγοριοποίησή τη σε κατηγορία Γ από Β. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αυστραλία από την κατηγορία Α στην κατηγορία Β. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κολιού πρωτίστως που μας μίλησε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στα θέματα συντονισμού Αθήνας και Λευκοσίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπενθυμίζουμε σήμερα, βλέπει τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι στο προσκήνιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και τα χθεσινά αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.